Η ώρα είναι 6. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουλίου. Ο ήλιος ανατέλει στις 4:47 και δει στις 6:59. Μόνο που δεν ανέτειλε ποτέ ξανά ο ήλιος. Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη. Μυρωδιά θανάτου. Πόλεμος. Αδελφό μου, τον Χριστό μου, τον αδελφό μου. Μία φωτογραφία και ένα άδειο πιάτο περιμένουν ακόμη στο τραπέζι. Είναι αγνοούμενος. Μήπως είδατε το γιο μου. Είναι η φωτογραφία του. Έλα αντρικό μου να κάτσεις στο τραπέζι να σε δω. Έλα αντρικό μου να κάτσεις στο μεσομέρος. Έλα αντρικό μου να σε δω, αγάπη. Τα κλειδιά έχουν σκουριάσει τόσα χρόνια στο σιρτάρι. Οι πρόσφυγες δεν πήραν ποτέ το δρομολόγιο της επιστροφής. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, απαρρεθήκαμε. Εφορτώσαμε τα πράγματα μας και φεύγαμε. Οι γονείς μου πέθαναν. Και τι είσαι τώρα. Πρόσφυγα. Χρόνια από τον βιασμό της Κύπρου. Το βουητό των Σιρήνων σήκωσε και φέτος το πόδι ολόκληρο το νησί, θυμίζοντας την μέρα που άλλαξε ολοκληρωτικά ο ρούς της κυπριακής ιστορίας. Δεν το έκανε η ψυχή μου να μένει εδώ, να απεράσω που τα κοινοτάφια, να τους δω, να τους μιλήσω. Οι φλόγες έσβησαν, οι φωτογραφίες ξεθόριασαν. Αγνοούμενοι κυδεύτηκαν χωρίς το δάκρυ της μάνας να κυλήσει. Λίγοι έμειναν πίσω να θυμούνται. Όπως η κυρία Μαργαρίτα, που έθαψε τον αδελφό της. Ο πατέρας μου κάθε μου δίπλα του, όταν του φέραν την είδηση, και λέγει «Χαλάλην της πατρίδας το αίμα του παιδιού μου». Αδέλφια, φίλοι, συγγενείς, γνωστοί και άγνωστοι, ήρθαν από το πρωί στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για να αφήσουν ένα λουλούδι στον τάφο των αγαπημένων τους. Η μέρα ξεκίνησε με τα αποκαλυπτήρια στις πρωτομές των ηρών της τουρκικής εισβολής Τάσου Μάρκου, Χρήστου Φώτη και Ανδρέα Αρέστη. Ο υποστράτηγος Τάσος Μάρκου αγνοείται από την 14η Αυγούστου σε μάχη στο χωριό Μια Μιλιά. Ο αντισυνταγματάρχης Χρήστος Φώτη έπεσε στις 20 Ιουλίου. Και ο λοχαγός Ανδρέας Αρέστη έσβησε από τα πυρά του Ατήλα στο χωριό Λιμνίτης δύο μέρες μετά. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ιστορικό μνημείο της πρωτεύουσας. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Η αποστολή μας είναι η απελευθέρωση, η επανένωση, η επίλυση του Κυπριακού. Στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμηθιά, την προσωρινή έδρα της Μητρόπολης Κυρινίας, τελέστηκε το μνημόσυνο των Πεσόντων κατά το μαύρο καλοκαίρι του 1974, στην παρουσία της πολιτικής και της θρησκευτικής ηγεσίας. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Είναι ιερή υποχρέωση και για την ελληνική δημοκρατία αλλά και για την κυπριακή δημοκρατία να αγωνιστούμε στο μέλλον για την μοναδική βιώσιμη και δίκαιη λύση. Στο πλευρό της Κύπρου και τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Η ελληνική πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό του κυπριακού λαού και δεν δεχόμαστε καμία πρόκληση.